Αιωλική ενέργεια. Ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Η αρχαιότερη της μορφή ήταν στα πανιά των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων. Σήμερα είναι μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια θεαματική άνοδος της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύως από ανεμογεννήτριες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η παγκόσμια αλλαγή του κλίματος φαίνεται να είναι ο κύριος παράγοντας που οδήγησε την ανθρωπότητα στη ραγδαία ανάπτυξη της αιωλικής ενέργειας, αφού τα αιωλικά πάρκα μπορούν να προσφέρουν σήμερα τη μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Είναι μια τεχνολογία όρημη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. Η Κύπρος ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησε στην εγκατάσταση των αιωλικών πάρκων με στόχο μέχρι το 2011 να λειτουργούν 8 αιωλικά πάρκα συνολικής ισχύως 163,5 MW. Σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία το αιωλικό πάρκο στους Ορίτες 82 MW και το αιωλικό πάρκο της Αγίας Άννας 20 MW. Οι επενδύσεις και των 8 αιωλικών πάρκων κυμαίνονται περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ. Και περίπου είναι 2 εκατομμύρια ευρώ για την κάθε ανεμογεννήτρια. Περίπου το κόστος της απόσβεσης μιας τέτοιας επένδυσης κυμαίνεται στα 10 χρόνια. Μια ανεμογεννήτρια είναι καθαρός παραγωγός ενέργειας, αφού σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας παράγει περισσότερη ενέργεια από όσοι χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή της. Πόσο μπορεί να παράξει ένα αιωλικό πάρκο και ποιο είναι το κέρδος που έχουμε σήμερα? Ένα αιωλικό πάρκο περίπου παράγει 20-25% της εγκατεστημένης ισχύς. Δηλαδή, ο μέσος όρος της παραγωγής τους είναι αυτό το αιωλικό πάρκο που είναι 20 MW, περίπου έχει απόδοση 20-25% της παραγωγής τους. Οι παράγοντες παίζουν ρόλο για τη μέγιστη παραγωγή? Σίγουρα είναι η τοποθεσία, η επιλογή της τοποθεσίας, η επιλογή των ανεμογεννητριών. Σίγουρα το κατάλληλο αιωλικό δυναμικό, διότι γίνονται οι κατάλληλες μετρήσεις πρώτου εγκατασταθεί έναν αιωλικό πάρκο με ανεμολογικούς ιστούς στο ύψος της ανεμογεννήτριας για ένα χρόνο. Οι ανεμογεννήτριες έχουν συστήματα αυτοπροστασίας και σε ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές ή έντονα καιρικά φαινόμενα σταματάνε από μόνες τους τη λειτουργία τους. Επιπλέον, οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι μηχανές πολύ ήσυχες συγκριτικά με την ισχύ τους και με συνεχείς βελτιώσεις από τους κατασκευαστές γίνονται όλο και πιο αθόρυβες και δεν προκαλούν καμιά ενόχληση σε ανθρώπους που ζουν πολύ κοντά. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε ξεκινήσει με τις εγκαταστάσεις και βλέπουμε τώρα σε λειτουργία τα αιωλικά πάρκα στην Κύπρο. Γιατί έναν αιωλικό πάρκο μπορεί να δω και μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού όταν υπάρχει άνεμος. Με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020, όλα τα νέα κτίρια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να αποτελούν κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Επομένως, έχουμε δρόμο μπροστά μας και πρέπει να προετοιμαστούμε όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας, γιατί για να γίνουν αυτά τα κτίρια τα οποία δεν έχουμε εμπειρία στην Κύπρο, χρειάζεται να γίνουν σοβαρότατες αλλαγές στην οικοδομική βιομηχανία. Χρειάζεται πάρα πολύ εκπαίδευση στους μηχανικούς και στους αρχιτέκτονες, γιατί επαναλαμβάνω δεν έχουμε εμπειρίες να χτίζουμε αυτά τα σπίτια τα οποία θα μπορούν σχεδόν χωρίς να είναι συνδεδεμένα με το σύστημα διανομής ηλεκτρισμού να λειτουργούν για ψύξη, θέρμανση, φωτισμό και άλλες ανάγκες. Ο κύριος Πέτρου εδώ και 16 χρόνια διατηρεί ένα αυτόνομο σπίτι. Είμαι σε ένα σπίτι αυτόνομο το οποίο πριν 15 χρόνια πόρτα δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και έτσι αποφάσισα να κάνω το σύστημα, να συνδυάσω τον ήλιο και τον αέρα ώστε να παραγωγή, ρεύματος κανονική. Πώς είναι αυτή η παραγωγή, είναι αρκετή για το σπίτι? Είναι αρκετή και πολλές φορές παραπάνω. Κοιμάσαι, ο αέρας δουλεύει και για σένα. Μέρα, 12-14 ώρες την μέρα έχεις ήλιο. Τα αιωλικά πάρκα είναι σήμερα λόγω τεχνολογικής ωριμότητας και περιβαλλοντικής ασφάλειας η μόνη ανανεώσιμη πραγματική εναλλακτική λύση έναντι των ορυκτών καυσίμων, του φυσικού αερίου και της πυρηνικής ενέργειας. Μια κοινωνία σαν τη σημερινή που απαιτεί άφθονο ηλεκτρισμό θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παντού και όπου υπάρχει δυνατότητα. Εμείς δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να εγκαταστήσουμε άλλα 140 MW μέχρι το τέλος του 2012.
Έχουμε εταιρείες που είναι έτοιμες, αδειοδοτημένες και είναι κρίμα το κράτος να στερεί αυτή την ανάπτυξη. Ανάπτυξη που σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, απεξάρτηση από τα ρευστά καύσιμα, μείωση των ρήπων, που αυτό σημαίνει στην ουσία προστήματα που καταβάλλει η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της παραγωγής ηλεκτρισμού, της αρχής ηλεκτρισμού όπως το παράγει. Μετά την εγκαινίαση των αιωλικών πάρκων, η Κύπρος βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της όσο αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους ρήπους. Ας ελπίσουμε λοιπόν πως αυτή είναι μόνο η αρχή.